오빤 강남스타일. 강남스타일. 오빤 강남스타일. 강남스타일. 오빤 강남스타일. Γεια σας, θα είμαστε κοντά σας και αυτό το Σαββατοκύριακο στο καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που είναι πολύ περίεργο. Υπάρχει μια έκφραση που τη λέμε πάρα πολύ συχνά. Λέμε, θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος. Έχετε ιδέα τι εννοούμε? Και στη δικιά μου την εκπομπή θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος. Αλλά τι ακριβώς εννοούμε? Εννοούμε ότι θα περάσουμε υπέροχα, θα περάσουμε φανταστικά, θα περάσουμε ανεπανάληπτα. Αυτή η έκφραση λοιπόν έχει τις ρίζες της στο 14ο αιώνα. Τότε που ο Κουτρούλης ήταν ένας υπότης που ερωτεύτηκε τρελά μια γυναίκα που ήταν παντρεμένη με κάποιον άλλον. Και επειδή ο Πατριάρχης δεν έδινε την έγκρισή του για να παντρευτεί με την αγαπημένη του, αυτός την περίμενε καρτερικά για πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή καταφέρανε να παντρευτούν και κάνανε ένα γάμο που έχει αφήσει ιστορία. Πολύ πλούσιο, με πολύ χώρο, με πολύ κέφι και με πολύ διασκέδαση. Κάθε καθαρά Δευτέρα λοιπόν τώρα, στη 1 η ώρα το μεσημέρι, στη Μεθόνη γιορτάζουν του Κουτρούλη το γάμο. Πάμε να απολαύσουμε το σχετικό βιντεάκι. Σήμερα γάμος γίνεται. Σήμερα γάμος γίνεται. Σ' ωραίο περιβολή, σ' ωραίο περιβολή. Σ' ωραίο περιβολή, σ' ωραίο περιβολή. Σήμερα πω, σήμερα πω χωρίζεται. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας πολύ ανεβαστικά, με πολύ κέφι και με πολύ καλή διάθεση. Λοιπόν, θα πάμε να απολαύσουμε αγαπημένο Λάκη Λαζόπουλο. Θα τον έχω καθιερωμένο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και γιατί προσφέρει απεριόριστο γέλιο. Και θα πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ποια είναι τα είδη του μακάκα? Δεν παρεξηγούμε, του μακάκα είπα, δεν είπα κάτι άλλο άσχημο. Και τι είναι ο μακάκας, ξέρετε? Ο Λάκης όμως που όλα τα ξέρει, αμέσως τώρα θα διαφωτίσει και όλους εσάς. Για να μείνετε όλοι πολύ μακάκες, πάμε να τον απολαύσουμε. Θέλω να ξέρω, δεν θέλω να έρθω εκεί σαν το μακάκα. Δεν είπα μαλάκα, είπα μακάκα. Και ο μακάκας είναι η κατηγορία χιμπατζή. Ναι κύριε μου, ο μακάκας, δεν το ξέρεις το μακάκα? Δεν παρακολουθείς ντοκιμαντέρ? Όλα μεσημεριανά. Αν παρακολουθείς το ντοκιμαντέρ, τον ήξεις στο μακάκα. Δείξε το μακάκα. Ο μακάκα είναι συγκινητικό. Πολλά ζώα προκειμένου να ανακουφιστούν από τη μεγάλη σεξουαλική ένταση. Ρε παιδιά! Είναι συγκινητικό. Ρε παιδιά! Πολλά ζώα προκειμένου να ανακουφιστούν. Είστε με τα καλά σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι δυνατή. Σταμάτα. Σταμάτα. Όταν παίζετε τέτοια βίντεο, σας παρακαλώ πάρα πολύ να τα περνάμε γρήγορα. Δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αυτό. Παιδιά, το κάναμε χειρότερο. Ρε παιδιά, παίξτε μου κάτι αργό να ηρεμήσω. Βελευόμαστε και μεταξύ μας. Δουλεύεις, κάνεις λεφτά και μετά σου είναι ο μαλάκας. Δεν το λέμε, γιατί πήγε μωρέ μετά. Για τα λεφτά του, μαλάκα, εντάξει. Υπάρχουν πολλών ειδών μαλάκες. Και ο τονισμός παίζει μεγάλη σημασία. Από τον τονισμό αλλάζει, ας πούμε, ο ορατός μαλάκας είναι κοίτα μαλάκα. Ο άφαντος, πού πήγε ο μαλάκας? Ο σταθερός, έμεινε μαλάκας. Ο διάφορος, έτω μαλάκα. Ο επώνυμος, έλα ρε μαλάκα. Ο νυχτωμένος, ξύπνα μαλάκα.
Ο Βοσμοβόρος, αρχιμαλάκας. Τριμάλακας. Και πάντα είναι καλό δεκούμενος. Καλός το μαλάκα. Ενώ ο χοντρός είναι πολλά κιλά μαλάκας. Ενώ ο φιλοσοφημένος είναι μαλάκας, δεν γίνεσαι, γεννιέσαι. Και ο αργοκίνητος κουνήσου είναι μαλάκα. Αυτή η χώρα μα, μία λέξη πορεύτηκε σε αιώνες με τη λέξη μαλάκα, συγγνώμη. Αχ, αυτό το ταξίδι μου πραγματικά ήταν τόσο κουραστικό και αυτοί εκεί από την Ανατολή μου δώσανε μια βαλίτσα και μου λένε πάρ' την στο στούντιο, άφησε την ακάτω, γύρνα την απ' την άλλη. Περίεργα πράγματα ρε παιδί μου, αλλά κάτι πρέπει να έχει μέσα τόσο βαρύ φορτίο. Τι να έχει άραγε από την Ανατολή. Και μου λένε θα το αφήσεις, θα φύγεις εσύ από το στούντιο και θα απολαύσεις και εσύ και όλοι οι τηλεθεατές σου κάτι μοναδικό. Πάμε να το απολαύσουμε, να δούμε τι γίνεται.
Μη. Έλα. Έλα να πάρουμε τη βαλίτσα σου εδώ πέρα και να σε βάλω να κάτσεις τη βαλίτσα. Εσένα μου φέραν από την Ανατολή. Εμένα. Εσένα, ε. Εμένα. Για να απολαύσουν οι τηλεθεατές ένα μοναδικό σοου. Άλλαξα και κλίμα και αυτό. Μοναδικό όμως. Λοιπόν, από τώρα θα κάνουμε. Θα πάμε μια μικρή βολτίτσα κάπου για να πάρετε έτσι μια μικρή δέση από το τι γίνεται και έξω από το στούντιο και να μου ξελαχανιάσεις κιόλας. Μοναδικό belly dance, Κρίστη, δεν υπάρχει. Λοιπόν, και σε λίγο είμαστε κοντά σας στο κανονικό μας το ντεκόρ για να κάνουμε μια μικρή έτσι μίνι έτσι συνεδευξούλα με την Κρίστη. Όπως σας είπαμε, στην παρέα μας η Κρίστη και θέλω να πω ότι πραγματικά όποτε έχουμε την Κρίστη στην παρέα μας, νομίζω ότι περνάμε υπέροχα και εμείς εδώ μες στο στούντιο, αλλά και όλοι οι τηλεθεατές. Καταρχήν, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Κάνεις και άλλα τέτοια μοναδικά σοου? Ναι, κάνω διάφορα. Τι άλλο κάνεις? Κοίταξε, θα τα χορεύω όλα, εκτός από το αγαπημένο μου, θα το αφήσουμε έκπληξη, γιατί θα έρθεις να το παρουσιάσεις live εδώ. Εντάξει, αλλά δεν μου είπες ποιο είναι ακριβώς το αγαπημένο. Ξέρω. Το εντυπωσιακό, το υπερπαραγωγή. Ναι, νομίζω ότι κατάλαβα. Οκ. Okay. Ναι. Χορεύω στο Oriental, χορεύω και με μπαστούνι και με φτερά. Έχει τύχει και παλαιότερα και με σπαθιά. Απλά τώρα πλέον δεν τα πολύ δουλεύουμε αυτά, λόγω ότι τα μαγαζιά δεν έχουν το χώρο. Όταν βρισκόμαστε όμως σε χώρους μεγάλους και εκδηλώσεις μεγάλες, κάνω διάφορα σοου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Έχεις κάποιο που το ξεχωρίζεις και λες εμένα αυτό μου αρέσει πιο πολύ από όλα? Θα σου πω την αλήθεια, αυτό το τραγούδι που έπαιξε σήμερα είναι από τα πρώτα τραγούδια που χόρευα όταν ήμουν μικρή, που ξεκίνησα, και είναι από τα αγαπημένα μου. Τι σου αρέσει πιο πολύ, τα φτερά, το μπαστούνι? Νομίζω το πέπλο. Το πέπλο, το πέπλο, ναι. Έχεις ακούσει ποτέ την ιστορία ο χορός της Σαλόμης με τα 7 πέπλα? Όχι, για πες μου. Δεν την ξέρεις, Όχι. Να την πούμε και στις τηλετελές. Λένε, έχω ακούσει, πως υπήρχε αυτός ο χορός που έχουμε ακούσει την ιστορία ότι ο Ηρώδης έκοψε το κεφάλι του βαπτιστή για το χορό της Σαλόμης. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ο χορός της Σαλόμης ήταν κάπως κάποτε αισθησιακός και χόρευε με 7 πέπλα και κατά τη διάρκεια του χορού τα πέταγε ένα-ένα. Και έτσι τρελάθηκε ο Ηρώδης και... Και έκοψε το κεφάλι. Ναι, δεν έκανε έναν απλό χορό η Σαλόμη. Είναι το belly dance αισθησιακός χορός? Για μένα είναι. Είναι. Κατατάσσεται σε έναν αισθησιακό χορό, όχι πρόστιχο όμως. Όχι πρόστιχο. Γιατί πολλές φορές το μπερδεύουν το αισθησιακό με το πρόστιχο. Για μένα έχει μεγάλη διαφορά. Ναι, και όμως το μπερδεύουν. Είναι αισθησιακός χορός. Εκτός από belly dance, χορεύεις και R&B. Ναι, χορεύω και R&B. Κάποια στιγμή με στη φετινή σεζόν θα μας χορέψεις και κάνω ένα διάφορα σοου και αυτό δεν θα πω το αγαπημένο σου που σου έχω πει ότι θα κάνω κάποια στιγμή. Πότε θα μου το κάνεις, δεν μου έχεις πει ακόμα. Λίγο υπομονή χρειάζεται και από τους τηλεθεατές θα έρθει και η σειρά σε αυτό το σοου. Έχουμε πολλά να δείξουμε. Κρίστη, μου έχεις πει ότι κάνεις ένα σοου με φωτιές. Βέβαια, επειδή αυτό για να φανεί και να είναι ακριβώς έτσι όπως είναι, πρέπει να είναι σκοτάδι. Πρέπει ναι, να είναι χαμηλός ο φωτισμός. Ναι. Εδώ πέρα έχετε αρκετά... Αρκετά φώτα, βέβαια, εννοείται. Λόγω του ότι τα φώτα δεν βοηθάνε, δεν φαίνεται κίνηση στις φλόγες. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Το βλέπω πολύ εντυπωσιακό. Και το θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο. Πολλές φορές ο κόσμος όταν το βλέπει, ενώ το θεωρεί εντυπωσιακό, δεν το θεωρεί δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, εκτός από ότι πρέπει να χειρίζεσαι σωστά τις φλόγες για να μην σου φύγει πουθενά, μπορεί να κάψεις κάποιον, έχεις μεγάλη ευθύνη και για τον εαυτό σου και για τους άλλους. Εγώ βγάζω και από το στόμα μου φλόγες. Πλάκα, και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και αυτό είναι το κάνεις αυτό? Αυτό είναι μυστικό. Αυτό είναι μυστικό, εντάξει, ναι, δηλαδή δεν το λέμε. Όπως ένας δράκος, έτσι βγάζω φωτιά. Δεν είναι επικίνδυνο? Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, μην το δοκιμάσετε. Εσείς απ' έξω. Απαγορεύεται στο σπίτι. Απαγορεύεται οι δοκιμές στο σπίτι. Ναι, είναι δύσκολο. Κοίταξε, εγώ θεωρώ, ας πούμε, επικίνδυνο και το να μπω σε μια βαλίτσα μέσα.
Ναι, αν έχεις κλειστοφοβία και... Ναι, παθαίνεις και μια κρίση πανικού, μπορεί, δεν ανοίγει μετά η βαλίτσα, δεν ξέρω εγώ. Μπορείς να πάθεις εύκολα κρίση πανικού. Εντάξει, αυτό είναι στον άνθρωπο. Αν έχει κλειστοφοβία, δεν το διακινδυνεύει για κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά δεν έχω τόσο πρόβλημα. Νομίζω ότι εσύ ότι έχει σχέση με το χορό, ότι δεν έχει πρόβλημα με τίποτα. Ότι έχει σχέση με το θέαμα. Ναι. Είμαι πιο πολύ, κατατάσσω τον εαυτό μου πιο πολύ στη showwoman, ναι, παρά στη χορεύτρια. Δηλαδή δεν αυτό ήθελα να σου πω και εγώ, ότι δεν θεωρώ ότι είσαι μια απλή χορεύτρια. Είμαι που θα έρθει και θα κάνει αυτά, θα κουνήσει τους γοφούς και θα κάνει το σίμι και δεν ξέρω εγώ. Θα κάνεις και άλλα πράγματα. Ναι. Θα κάνεις και το σπαγκάτο, θα κάνεις και τον τροχό. Βάζω αυτά, μια νότα δικιά μου, ναι, έτσι. Που αυτά δεν τα κάνουν όλες οι χορεύτριες. Βέβαια, η μεγάλη αδικία για εσένα είναι το ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν μεγάλοι χώροι για να μπορέσεις να τα δείξεις. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Ότι δεν υπάρχουν μεγάλοι και κατάλληλοι χώροι για, ναι, να μπορείς να δείξεις τις ικανότητες σου. Περιορίζεσαι σε αυτά που μπορείς. Για να κλείσει κάποιος on extra με την Κρίστη, πριν από πόσο καιρό πρέπει να πάρει τηλέφωνο? Τώρα... Έχω λόγο που το ρωτάω. Τώρα, αν θα πω μία εβδομάδα, υπάρχουν κάποιοι που θα το δουν αυτό και θα με πάρουν τηλέφωνο και θα μου πούνε. Τι μία εβδομάδα. Δεν τρέπεσαι. Πρέπει να κάνουμε αίτηση στο Υπουργείο. Ακριβώς. Ναι, αρκετοί μου το λένε αυτό το πράγμα. Σίγουρα μία εβδομάδα πιο πριν. Θα μετρήσω εγώ τρεις Παρασκευές με τις καπούλαρες. Τρεις. Είναι περίεργο το πρόγραμμά μου και επειδή ασχολούμαι και με πάρα πολλά, γι' αυτό το λόγο δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Πόσες ώρες την ημέρα χορεύεις, Κρίστη? Χορεύεις γενικά κάθε μέρα ή... Σχεδόν κάθε μέρα. Σχεδόν κάθε μέρα. Δεν χορεύω κάθε μέρα, αλλά ασχολούμαι με άλλα πράγματα που μπορούν να με γυμνάσουν παράλληλα. Με το χορό, τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα, σίγουρα. Από πόση ώρα? Κοίταξε, όταν είμαι στη δουλειά... Ναι. Δεν πούμε ότι η δουλειά σου είναι γυμναστική. Ναι, όταν είμαι στη δουλειά δεν χορεύω όλη τη διάρκεια που είμαι στη δουλειά. Δηλαδή, ναι, μπορεί να είμαι 5 ώρες σε μία δουλειά, αλλά από τις 5 ώρες να είναι μία ώρα ο χορός. Μάξιμουμ μία ώρα. Και είναι επαγγελματικά. Που... Τώρα με τις σχολές και με αυτά... Έχεις και μαθητές που τους, ναι, έχω και μαθητές, τους οποίους εκεί πέρα σίγουρα μία ώρα, μπορεί και δύο και τρεις την ημέρα. Είναι δύσκολο το belly dance, θεωρείς, για να το μάθει κάποιος? Όχι, τίποτα δεν είναι δύσκολο. Θέληση θέλει. Αν έχεις θέληση, όλα γίνονται. Τώρα σκεφτόμουν ότι την προηγούμενη φορά κλείσαμε και είπαμε πάμε να απολαύσουμε την Κρίστη. Τώρα σε έχουμε ήδη απολαύσει. Αλλά, ναι, επειδή και εγώ κάνω τσακπινιές και δεν τις κάνω μόνο έτσι, τις κάνω και στο σκηνοθέτη μου μέσα, θα τις κάνω τώρα και σε σένα, τις κάνω και σε όλο τον κόσμο και στους καλεσμένους μου. Τι θα κάνουμε, ξέρεις? Όχι. Λοιπόν, αφού θα χαιρετήσεις τους τηλεθεατές, θα βάλουμε ένα πολύ μικρούτσικο 30 δεύτερα. Όχι παραπάνω, στο υπόσχομαι. Για να κλείσουμε λίγο με χορό τη συνέντευξη. Τι, έτσι, καθισμένοι θα κλείσουμε, επειδή δηλαδή είδαμε λίγο στην αρχή, να μην δούμε και λίγο στο τέλος. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που ήσουν πολύ στην παρέα μας και θέλω να μου ξανάρθεις πολλές φορές. Θέλω να τα δω όλα. Κι εγώ το θέλω αυτό. Έτσι. Και να δείξουμε και πολλά και διαφορετικά και ωραία πράγματα, βρε παιδί μου. Γιατί είναι ωραίο να δείχνεις ωραίες παρουσίες, ωραία χορευτικά, εντυπωσιακά και διαφορετικά. Έτσι. Λοιπόν, χαιρέτησες τους τηλεθεατές? Όχι, δεν σας χαιρέτησα. Ωραία. Τώρα θα σας χαιρετήσω. Φιλάκια πολλά και σας περιμένουμε μέχρι και την επόμενη φορά στην εκπομπή μας να μας απολαύσετε και να σας δείξουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Και εννοείται, όπως σας είπαμε, ότι θα πάμε να απολαύσουμε λίγο ακόμα, λίγο. Έτσι, 30 δεύτερα την Κρίστη. Έτσι, γιατί τώρα που την έχουμε στο στούντιο πρέπει να την ευχαριστηθούμε όσο γίνεται πιο πολύ.
πρόγραμμά μας, στην παρέα μας, έχουμε τον Ντόλι Δαμιανό. Και σε καλωσορίζω στην εκπομπή μου. Γεια σου, Ελένα μου. Θέλω να πω ότι γενικά επειδή είναι απόκριες, θέλω να μας βάλεις και να μπούμε σε ένα κλίμα πολύ χαρούμενο και πολύ έτσι αποκριάτικο, με πολύ κέφι και με πολύ τραγούδι. Ναι, πού θες να πάμε. Λοιπόν, να πούμε για τη δισκογραφία σου. Έχεις ετοιμάσει ένα τραγούδι που είναι ναι. του 2013, σωστά? Βεβαίως. Έτσι, είναι φρέσκα κατάσταση. Φρέσκο, φρέσκο, φρεσκότατο. Ωραία. Λέγεται... Πρώτη μου φορά. Πρώτη μου φορά. Και θα μου γυρίσεις και λίγο πιο μπροστά για να σε βλέπουν και οι τηλεθεατές, έτσι, να μου είσαι ωραίος και τσακπίνης και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέγεται «Πρώτη μου φορά», είναι σε στίχους του Γιάννη Μαλλιά και μουσική του Γαβρίλη Γαβρίλογλου. Mm. Είναι ένα... Ωραία συνεργασία. Ναι, είναι δυνατή συνεργασία, όντως. Είναι μια rock μπαλάντα κάπως, pop. Ναι, αυτό ήθελα να είναι πω, λίγο πιο διαφορετικό από τα άλλα. Είναι ένα τραγούδι λίγο ιδιόρυθμο και λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Εμένα δεν μου κάνει ούτε σε μπαλάντα, ούτε σε pop, ούτε σε rock. Κλαμπίσιο. Ναι, αυτό που ναι, είπες. Κλαμπίσιο, κλαμπίσιο. Ναι. Εντάξει, πιστεύω θα πάει καλά, ήδη ακούγεται σε κάποια ραδιόφωνα. Σιγά σιγά, σταθερά βηματάκια να μην κάνουμε λάθη. Αλλά μέχρι στιγμής κυλάει καλά. Να πάμε να το απολαύσουμε. Να πάμε, βεβαίως. Ωραία. Σου τορκίζομαι, τόσα βράδια πίνω, βασανίζομαι. Μέχρι στο Θεό, αν θες να φτάσουμε, μόνο να'ρθεις, μέσα στα μάτια να με δεις. Πρώτη μου φορά που κλαίω, ψέματα εγώ δεν λέω. Πρώτη μου φορά στα αλήθεια τόσο αγαπώ. Πρώτη μου φορά ζωή μου, όσο μου λείψε ψυχή μου. Πρώτη μου φορά πεθαίνω, χώρια σου, χώρια σου δεν ζω. Χώρια σου δεν ζω. Βράδυ μόνος μου τρελαίνομαι, με τους εφιάλτες μου παιδεύομαι. Μέχρι στο Θεό, αν θες να φτάσουμε, μόνο να'ρθεις, μέσα στα μάτια να με δεις. Πρώτη μου φορά που κλαίω, ψέματα εγώ δεν λέω. Πρώτη μου φορά στα αλήθεια τόσο αγαπώ. Πρώτη μου φορά ζωή μου, όσο μου λείψε ψυχή μου. Πρώτη μου φορά πεθαίνω, χώρια σου, χώρια σου δεν ζω. Χώρια σου δεν ζω. Πρώτη μου φορά που κλαίω, ψέματα εγώ δεν λέω. Πρώτη μου φορά στα αλήθεια τόσο αγαπώ. Πρώτη μου φορά ζωή μου, όσο μου λείψε ψυχή μου. Πρώτη μου φορά πεθαίνω, χώρια σου, χώρια σου δεν ζω. Σου δεν ζω.
απολαύσαμε το τραγούδι του Τόλι Δημιανού πρώτη μου φορά, θα συνεχίσουμε και θέλω να μου πεις πού σε βρίσκουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Κάνω κάποιες εξτρά εμφανίσεις σε διάφορα μπαρ, κλαμπ, τέτοια, με μια ορχήστρα αναλόγως τριμελή, πενταμελή και συνεχίζουμε έτσι. Δεν έχουμε κλείσει κάποια σεζόν κάπου. Τόλι μου, δεν έχει γίνει λίγο δύσκολη νύχτα ή έτσι μου φαίνεται? Έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Δεν βλέπεις τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης που έχουν καταντήσει. Διήμερα. Διήμερα, μονοήμερα, τριήμερα, άλλα μόνο με ονόματα. Δυστυχώς. Ελπίζουμε να στρώσουν ξανά, αλλά τον Έλληνα με το φοβάσει. Θα βγει ό,τι και να γίνει. Έτσι λέω κι εγώ, ότι οι Έλληνες το έχουμε μέσα στο αίμα μας. Το έξω, τη διασκέδαση γενικά, αυτό το χαμόγελο. Και ας προσπαθούν κάποιοι να μας το στερήσουν και να μας το πάρουν. Δεν φεύγει το χαμόγελο. Μερικές φορές θα γκρινιάξουμε, θα κάνουμε από εδώ, από εκεί, θα παραπονεθούμε, αλλά είμαστε δυνατοί σε αυτό. Να κάνουμε μια αποκριάτικη συζήτηση. Να κάνουμε μια αποκριάτικη έτσι, συζήτηση. Καρναβαλίστικη. Για να δω τι θα πεις. Μου αρέσει πολύ εμένα. Μα πάρα πολύ. Τι θα τη δεις. Εκτός από αυτό, ποιο είναι η πιο πρωτότυπη στολή που έχεις φορέσει και που έχεις ντυθεί? Μου πες πριν. Τον κόκο. Καλά, εντάξει, δεν το λες ότι είναι και συνηθισμένο. Και το λέω αυτό για να ανέβεις και πάνω στην πίστα με τόσα κιλά πάνω σου. Με ξυλάρια από εδώ, από εκεί, λυριά, ουρές. Πλάκα είχε, εντάξει. Να σου πω το όλη μου. Δεν μπορείς να τραγουδίσεις έτσι, γελάς πολύ. Βλέπεις και τον κόσμο από κάτω. Ναι. Είναι δύσκολο, δεν είναι. Καλά, εκείνη η μέρα γενικά είναι έτσι. Έτσι όπως σε βλέπω, μου κάνεις για καλλιτέχνη που είσαι μοντέρνος. Αλλά από αυτά που άκουσα. Νομίζω ότι είσαι ελαφρολαϊκός. Εκεί. Ναι. Θα πω και μοντέρνο, δεν έχω πρόβλημα. Showman δεν είμαι. Θα χορέψεις. Όχι, δεν θα χορέψω. Γιατί μου το κάνεις αυτό. Γενικά ελαφρολαϊκό πρόγραμμα, ναι. Ναι. Αγαπημένος σου καλλιτέχνης. Αγαπημένος καλλιτέχνης είναι ο Σφακιανάκης, ο Τόλης Βοσκόπουλος. Τόλης, ε. Μπράβο. Το όνομα γι' αυτό από μωρό, Τόλης, βγήκε. Μ' αρέσει πολύ Ρέμος Πλούταρχος, εντάξει, αλλά πιο πολύ ο Νότης Φαγιανάκης. Πάρε με, ταξιδέψε με, φίλησέ με τις έννοιες αγαπώ. Δώσ' μου τη δύναμη να αντέξω, απ' το ψέμα απ' καλενέξω, σ' αγαπώ. Σε ποια κατηγορία κατατάσσεις το Σφακιανάκη σαν τραγουδιστή? Σε ποια κατηγορία? Ναι, γιατί εγώ δεν τον θεωρώ ούτε ότι είναι ερωτικός, αν και έχει πει πολλά ερωτικά τραγούδια. Είναι δεν βασικά θεωρώ, είναι ερμηνευτής. Ναι. Είναι πολύ καλός ερμηνευτής. Ναι. Αλλά δεν είναι, είναι κάθε χρόνο το νομίζω ίδιο, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι σαν να είναι μια κατηγορία μόνος του. Μόνος του, όντως. Μια κατηγορία μόνος του. Φιλοσοφία ζωής δικιά σου? Φιλοσοφία ζωής. Δηλαδή, ας πούμε, πώς βλέπεις τον αυτό σου, είσαι ροκ τύπος, είσαι χαλαρός, είσαι στην πρίζα. Και στην πρίζα και χαλαρός, γενικά είναι όπως κάτσει η μέρα, πώς θα ξυπνήσω. Πώς αλλά θα είναι το πρωινό ξύπνημα, ε? Να το πω με μια χαβαλές. Ωραία. Θέλεις να πάμε να απολαύσουμε και την παλάτα σου? Να πάμε και την παλάτα, βεβαίως. Έτσι, πάμε. Εγώ θα σ' αγαπώ κι ας είσαι μακριά μου πάλι. Θα πω πως είδα ακόμη ένα όνειρο κακό. Μα τόσα όνειρα μακριά μου τώρα θα τα κάνεις πράξη, γιατί θέλω να μάθω γιατί. Τα πάντα είσαι εσύ και εσύ. Απ' τη ζωή μου λείπεις πάλι. Τους άδειους στίχους μου ρωτάω, γιατί δεν είσαι εδώ. Τα πάντα είσαι εσύ και εσύ. Απ' την αγάπη λείπεις πάλι. Μα λέω που να είναι θα γυρίσεις πριν τρελαθώ. Εγώ θα σ' αγαπώ κι ας είσαι μακριά μου πάλι.
Χρόνια σου έδωσα κι ούτε λεπτό απ' την καρδιά σου πήρα, γιατί θέλω να μάθω γιατί. Τα πάντα είσαι εσύ και εσύ, απ' τη ζωή μου λείπεις πάλι. Τους άδειους στίχους μου ρωτάω, κάτι δεν είσαι εδώ. Τα πάντα είσαι εσύ και εσύ, απ' την αγάπη λείπεις πάλι. Μα λέω που να είναι θα γυρίσεις πριν τρελαθώ. Τα πάντα είσαι εσύ και εσύ, απ' τη ζωή μου λείπεις πάλι. Τους άδειους στίχους μου ρωτάω, γιατί δεν είσαι εδώ. Τα πάντα είσαι εσύ και εσύ, απ' την αγάπη λείπεις πάλι. Μα λέω που να είναι θα γυρίσεις πριν τρελαθώ. Εγώ θα σ' αγαπώ κι ας είσαι μακριά μου πάλι. Αφού απολαύσαμε την μπαλάντα του Τόλι Δαμιανού, τα πάντα είσαι εσύ. Ποιος είναι τα πάντα για τη δική σου τη ζωή? Τα πάντα είναι, να πούμε πρώτα ποιοι το γράψανε. Εντάξει. Το έχει γράψει ένας πολύ καλός μου φίλος που με βοήθησε στα πρώτα μου βήματα, λέγεται Ντίνος Λίρας ή Κωνσταντίνος Λίρας. Όπως και την ρούμπα που θα ακούσουμε σε λίγο. Τα πάντα εσύ ποιο είναι για μένα? Πιο πολύ η οικογένειά μου. Έτσι. Και οι άνθρωποι που με στηρίζουν και με βοηθάνε. Στο δικό σου το χώρο φιλίες υπάρχουν? Έχεις δηλαδή φίλους σου που να είναι τραγουδιστές και να είναι... Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αδέρφια κιόλας φίλοι. Δεν έχετε μεταξύ σας έχθρα? Κοίτα, μέχρι στιγμής έχθρα. Δεν έχω συναντήσει κάτι είναι τέτοιο. Είναι λάθος η έκφραση αυτή. Ζήλια. Αυτή ζήλια. Είναι πιο σωστή. Ζήλια δεν ξέρεις πώς αν θα σου βγάλει κάποιος. Ναι. Δεν μπορείς να το μπορεί. Εγώ τώρα να είσαι τραγουδίστρια. Να σε ζηλεύω εγώ να σε κάνω, αλλά μην στο δείχνω. Ναι. Είναι και αυτό, αλλά δεν νομίζω, δεν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Ούτε έχτρα. Γενικά έχω καλές σχέσεις με τους συναδέλφους μου. Πόσο δύσκολο είναι τα τωρινά χρόνια που διανύουμε να κάνεις μια δισκογραφία? Θέλει πολύ καλές δημόσιες σχέσεις να έχεις. Έτσι, έτσι. Ανθρώπους να σε βοηθάνε, δηλαδή να σε στηρίζουν. Υπομονή πάρα πολύ και γερό στο μάχη. Σε έχουν στηρίξει και τόλοι μου. Με έχουν στηρίξει φίλοι γνωστοί και τώρα στα πρώτα μου βήματα που ξεκινάω τώρα με αυτό το τραγούδι πιο πολύ. Ναι. Με τους ανθρώπους που με βοήθησαν και μου το έγραψαν. Δεν είσαι ένας τραγουδίστης που βγήκε τώρα? Όχι, τραγουδάω από το 2006. Ναι. Είναι αρκετά χρόνια, 2006 δεν είναι και λίγα. Ξεκίνησα, ναι. Πώς ξεκίνησες να τραγουδάς? Πώς ξεκίνησα? Δούλευα σερβιτόρος σε νυχτερινό μαγαζί. Και με άκουσε ο μαέστρος και με έστειλε στα πρώτα μου βήματα σε επαρχία. Καλά, εννοείται. Εντάξει, εννοείται. Όλοι ξεκινάνε έκατσε επαρχία, από την επαρχία. Γύρισε και επαρχία. Είναι και καλό σχολείο η επαρχία. Ναι, πολύ καλό σχολείο. Γύρισε Θεσσαλονίκη, ξανά έφυγα επαρχία, ξανά Θεσσαλονίκη και μείναμε Θεσσαλονίκη. Πού διασκεδάζουμε πιο καλά, εδώ ή στην επαρχία? Ή το ίδιο? Εντάξει, το ίδιο, απλά εγώ νιώθω λίγο πιο άνετα εδώ, Θεσσαλονίκη, γιατί έχω τα δικά μου άτομα. Εκεί πέρα, όχι ότι έχω κάποιο κόμπλεξ που θα βγω και δεν θα ξέρω. Πάλι θα είμαι αυτός που είμαι, αλλά πιο καλά νιώθω εδώ. Αν και επαρχία περνάω καλά, είναι ωραία. Πάμε σε άλλο κεφάλαιο και πάμε σε Eurovision. Eurovision. Ναι, εγώ είμαι τρελή φαν της Eurovision. Και εμένα μου αρέσει πολύ η Eurovision. Eurovision με χίλια μου αρέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω Eurovision. Όντως κι εγώ. Μπροστά στην οθόνη, αλλά φέτος δεν μας βλέπω καλά. Γιατί ρε Σιτόλη? Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δεν τρελάθηκα και τόσο πολύ με τα τραγούδια. Τα τραγούδια είναι καλά, είναι ωραία. Απλά δεν είχαν. Εμένα δεν μ' άρεσαν η σκηνική παρουσία των τραγουδιών. Νομίζω ότι αρκετά τραγούδια αδικήθηκαν γιατί δεν είχαν τη σκηνική παρουσία που έπρεπε. Μαζί και η τρικυμία μέσα στην Εγνατία. Από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να μην ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά. Και η πλώρη μας τραβάει για γρεβένα. Μας βγήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία. Από φόρια μας
μας τραβάνε στα νυχτά. Σαλάδος να νηρώνα, ποιος παίζει με τα φώτα, κι η πλώρη μας τραβάλια ρεβένα. Τώρα ο Αγάθωνας που πάει με τους Κόζα Μόστρα. Ναι. Έχει αυτό το πλακατζίδικο το τραγούδι. Ναι, αυτό ναι. Είναι, πιστεύω, να πάει παρασύνει. Καλά. Ναι. Πώς ήταν το ζήπεν, ζήπεν, αϊλουλού, εκείνο. Ναι. Έτσι, τέτοιο στυλάκι. Τη Σιλιάδη. Το θυμάσαι. Τη Σιλιάδη ήταν πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Συγγνώμη που δεν σε διακόψω. Ναι, αλλά τώρα θέλω, τώρα αυτή τη στιγμή, αν μπορούμε να το βάλουμε έτσι ένα μικρό στιγμίο τυπάκι, εκείνο το πώς το είπες. Ζήπεν, ζήπεν, αϊλουλού. Γιατί νομίζω ότι είναι και άκρος του καρναβαλιού. Έτσι, έχει, φέρνει λίγο καρναβαλέτα. Ναι, φέρνει, φέρνει. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε ένα μικρό στιγμιότυπο και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Τόλι Δαμιανό για Eurovision. Αχ, ωραίο ήταν, μ' άρεσε. Ωραίο να έχει πλάκα, ναι, ναι, ναι. Να θυμηθήκαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτηση τόλη μου, Eurovision. Κόζα Μόστρα, είπαμε, και Αγάθωνας. Θυμίζουν λίγο αυτό το στυλ, ναι, όντως. Είναι, όντως, είναι πλακατζίδικο. Ναι, ναι. Εγώ λέω ότι θα πάμε γύρω στην 6η-7η θέση, ότι την έχουμε. Μακάρι. Μαζί και η τρικυμία μέσα στην Εγνατία, από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να νηρώτα, ποιος παίζει με τα φωτά, κι η πλώρη μας τραβά για γρεβένα. Μας βρήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία, από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να νηρώτα, ποιος παίζει με τα φωτά, κι η πλώρη μας τραβά για γρεβένα. Εσύ θα πηγαίνεις στην Eurovision και αν ναι, με τι στήλη θα πηγαίνεις? Δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Καλά, αν μου κάνουν την πρόταση μπορώ και να πήγαινα. Γιατί να μην πάω, είναι ένα μια ωραία εμπειρία. Ναι, ναι, μεγάλη εμπειρία. Ναι. Γενικά σε reality θα πηγαίνεις? Θα πήγαινα, ναι, γιατί όχι. Έχω πάει βασικά να σου πω την αλήθεια. Πώς και δεν πήγες, αυτό δεν σου έλεγα. Πήγα. Τόσο έγινε. Αυτό σου λέω, πήγα. Πήγες, ναι. Ναι. Πήγα στο πρώτο, το X Factor το 1 ήτανε. Ναι. Πώς σου φάνηκε έτσι σαν εμπειρία? Εντάξει, ήταν, είδα τώρα τα άτομα, Θεοφάνους, Ουρατίδης και λοιπά. Λίγο, να σου πω την αλήθεια, λίγο κόλωσα. Αλλά όχι, ήταν καλή εμπειρία. Πέρασα 2-3 φάσεις και τελείωσα με αυτό ήταν. Ναι. Δεν πειράζει. Χρειάζονται και εκεί δημόσιες σχέσεις. Έτσι και, πιστεύω εγώ. Και εγώ ότι παντού χρειάζονται οι δημόσιες σχέσεις. Ότι είναι απαραίτητες. Λοιπόν, θέλω να δώσεις ευχές στους φίλους τηλεθεατές. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που θα με καλέσατε. Θα σε ξαναέχουμε. Γιατί θα ετοιμάσεις και άλλα τραγούδια, θα μείνεις μόνο με. Προς το παρόν είμαστε εδώ. Ναι. Κάνουμε και άλλα βηματάκια. Σιγά έτσι, σιγά θα έρθουν και τα νέα τραγούδια. Και να δώσεις και χαιρετίσματα και φυλάκια και στον κουμπάρο μου, γιατί θα τον δεις. Στον κουμπάρο, ναι, στον κουμπάρο. Σάββατο. Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια σου, Γιάννη, γεια σου, Γιάννη. Να μαζίσει ο κούκλος, ο μπέμπι, ο πέτατος. Να μαζίσει, να μαζίσει. Ναι. Τι να κάνω, είμαι λίγο νουνά έτσι. Δεν πειράζει, καλά κι εσύ. Και να δώσεις πολλά χαιρετίσματα, μην μου το ξεχάσεις. Όχι, όχι, δεν το ξεχνάω. Θα εγώ να στείλω και πολλά φυλάκια και στην Αφροδιτούλα μου. Και να προσέχει και τον Μπουμπούκο και τον άλλο τον Μπουμπούκο. Το και μεγάλο. Τον άλλο τον Μπουμπούκο. Τρεις είναι. Και δώσε και ευχές στους φίλους τηλεθεατές και θα κλείσουμε με τραγούδι, έτσι. Τι αφήσαμε για το τέλος? Χορευτικό. Χορευτικό, μπροστά σου θα με βρεις, πάλι σε στίχους μουσική του Ντίνου Λύρα. Ωραία. Θα χαιρετήσουμε τον κόσμο. Να πω εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δύναμη να έχουμε, υγεία και όλα θα πάνε καλά, να μην μασάμε τίποτα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Σάββατο και Κυριακή 10 το πρωί, Σάββατο 12.30 το βράδυ, Κυριακή 1 ακριβώς το βράδυ. Και να μην ξεχνάτε ότι σας στέλνουμε και ταξιδάκι 12 και 13 Απριλίου. Απλά και τόσο εύκολα, στέλνοντας ένα email στο email της εκπομπής, θα έχω lalina@yahoo.com. Και επίσης να σας πούμε ότι και κάθε εβδομάδα θα δίνουμε και ένα μαργαριταρένιο κολλιά από το Χρυσό Κόσμο του Κώστα Αρβανιτίδη. Και να κλείσουμε με τραγούδι και με αγαπημένο Τόλι Δαμιανό. Φίλα και πολλά πολλά. Bye.
αστείο μη μου πεις, αφού το θέλεις φύγε. Να δούμε πόσο μακριά θα φτάσεις, φύγε. Μα τέτοια αγάπη αλλού να βρεις, μη προσπαθείς, θα προδοθείς. Μπροστά σου θα με βρεις, όπου κι αν χάνεσαι. Σ' έναν Θεό οργιστήκαμε κι δυο καρδιά μου. Μπροστά σου θα με βρεις, μικρός ο κόσμος είναι. Κι οι δρόμοι θα σε βγάλουν πάλι εδώ. Κι εγώ εδώ θα περιμένω. Υπόθεση μας θα εκκρεμεί. Όσα να σένω, κάνε την αρχή. Εγώ θα περιμένω. Βουνό θα μοιάζει μοναξιά. Μα επιμένω, θα έρθει η στιγμή. Μπροστά σου θα με βρεις. Φύγε κι αν δύο μη μου πεις, αφού το θέλεις φύγε. Δούμε ο δρόμος σου που θα σε βγάλει, φύγε. Να πως δεν θα έχεις γυρισμό, μην ορκιστείς, θα ξαναρθείς. Μπροστά σου θα με βρεις, όπου κι αν χάνεσαι. Σ' έναν Θεό οργιστήκαμε κι δυο καρδιά μου. Μπροστά σου θα με βρεις, μικρός ο κόσμος είναι. Κι δρόμοι θα σε βγάλουν πάλι εδώ. Κι εγώ εδώ θα περιμένω. Υπόθεση μας θα εκκρεμεί. Όσα να σένω, κάνε την αρχή. Εγώ θα περιμένω. Βουνό θα μοιάζει μοναξιά. Μα επιμένω, θα έρθει η στιγμή. Μπροστά σου θα με βρει. Μπροστά σου θα με βρεις, όπου κι αν χάνεσαι. Σ' έναν Θεό οργιστήκαμε κι δυο καρδιά μου. Μπροστά σου θα με βρεις, μικρός ο κόσμος είναι. Κι οι δρόμοι θα σε βγάλουν πάλι εδώ. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op.